μου, είμαι ο Γιώργος Ολιναρίτης από το αγαπημένο Sold Out, στο αγαπημένο σας κανάλι τεχνών, το 7 Arts. Κάντε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας, πατάτε το καμπανάκι και ενημερώνεστε για οποιοδήποτε νέο βιντεάκι ανεβαίνει σε Ελλάδα, από Ελλάδα και το εξωτερικό, πάντα στο αγαπημένο σας κανάλι τεχνών και πάντα για οτιδήποτε αφορά τις τέχνες και τον πολιτισμό. Η μουσική ακρόαση, τα τραγουδάκια που συνοδεύουν το βιντεάκι μου είναι από τον σπουδαίες συνθέσεις του Θάνου Μικρούτσικου. Και είναι ο καλλιτέχνης για τον οποίο θα αναφερθώ στο σημερινό βιντεάκι. Θάνος Μικρούτσικος, λοιπόν, ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης. Ο Θάνος Μικρούτσικος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνας συνθέτες με πλούσιο και πολυπίκυλο έργο. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα είδη της μουσικής. Έγραψε όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, πειραματική μουσική. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του κινείται στο χώρο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού με εκατοντάδες τραγούδια σε στίχους Ελλήνων και ξένων ποιητών. Διακρίθηκε και ως πολιτιστικός μάνατζερ σε θέσεις ευθύνης στο Φεστιβάλ της Πάτρας, του οποίου υπήρξε ιδρυτής στο Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Αθήνα 2004 και άλλα. Ενεργός πολιτικά και ενταγμένος σε διάφορες εκφάνσεις της κομμουνιστικής αριστεράς από τα φοιτητικά του χρόνια, συμπορεύτηκε με το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 90 και διετέλεσε αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού το 93-94 και Υπουργός Πολιτισμού 94-96 στην τρίτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Απριλίου του 1947. Ο πατέρας του, Στέργιος Μικρούτσικος, ήταν μαθηματικός που έχασε τη δουλειά του λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων. Η μητέρα του καταγόταν από παλαιά αστική οικογένεια της Πάτρας. Αδερφός του, ο συνθέτης και τηλεπαρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος. Μεγαλωμένος σε μουσικό περιβάλλον, ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του σε μικρή ηλικία στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών και στο Ελληνικό Οδείο. Πιάνο, θεωρία, αρμονία. Ακολούθησαν οι σπουδές και η αποφύτησή του από το μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα μελέτησε αρμονία, αντίστοιξη, φούγγα και σύνθεση με τον συνθέτη Παπαϊωάννου. Ο Θάνος Μικρούτσικος άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 60, αλλά επίσημα εμφανίστηκε στη δισκογραφία του 75 με το δίσκο «Πολιτικά τραγούδια», στον οποίο μελοποίησε ποίηματα του Ναζίμ Χιχμέ και του Βολφ Μπίρμαν. Συνέχισε τη συνθετική του διαδρομή μελοποιώντας Γιάννη Ρίτσο, Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Μάνο Ελευθερίου, Μπέρτολτ Μπρέχτ και άλλους. Οι δίσκοι του «Καντάτα για τη Μακρόνισο», «Φουέντε ο Φεγούνα», «Τροπάρια για φωνιάδες», «Μουσική πράξη» των Μπρέχτ είναι χαρακτηριστικοί του ριζοσπαστικού κλίματος των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Ειδικά η «Καντάτα για τη Μακρόνισο», έργο πρωτοποριακό για την εποχή του, όπου ο συνθέτης πειραματίστηκε πάνω στην ατομική μουσική, γνώρισε διακρίσεις σε φεστιβάλ διεθνή και συνοδεύτηκε την ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη. Η κριτική αναγνώρισε στο τραγούδι του Μικρούτσικου μια νέα μορφή δημιουργίας, ένα τραγούδι μορφικά ελεύθερο σε αντίθεση με την καθιερωμένη λογική του κουμπλέ ρεφρέν, που αντλεί στοιχεία από τη jazz, τη rock και τη δυτική μουσική παράδοση, όπως αυτή εξελίχθηκε στα μεταπολεμικά χρόνια, ένα τραγούδι που τουλάχιστον σε εκείνη την πρώτη περίοδο δημιουργίας του συνθέτη στηρίζεται περισσότερο στη δύναμη που αποπνέουν κάποιοι ρυθμικοί ακροβατισμοί παρά στο μελωδισμό και εκφέρεται μέσα από μια μάλλον σκληρή ενορχίστρωση στην οποία πρωτοστατούν ξύλινα και χάλκινα πνευστά. Το 1979 κυκλοφορεί το δίσκο «Σταυρός του Νότου» σε ποιήση Νίκου Καβαδία, με τον οποίο θα γίνει ευρύτερα γνωστός. Τα τραγούδια του στην αρχή αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία από την κριτική, αλλά γρήγορα κέρδισαν την αγάπη του κοινού και σήμερα ο «Σταυρός του Νότου» θεωρείται ένα από τα διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας με πωλήσεις που προκαλούν ήλικο. Υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Με την ίδια αγάπη πάντα για τον έμετρο λόγο, ο Θάνος Μικρούτσικος συνεχίζει να μελοποιεί Ρίτσο, Αλκαίο, Κώστα Τριπολίτη, Φρανσουά Βιγιόν, Κωνσταντίνο Καβάφη και άλλους. Ακόμα έχει παρουσιάσει την όπερα Ελένη και έχει μελοποιήσει παραμύθια. Συνεργάστηκε με κορυφαίες ερμηνεύτριες όπως η Μαρία Δημητριάδη, Χάρης Αλεξίου, η Μίλβα, αλλά και μεγάλους ερμηνευτές όπως Μανώλης Μητσιάς, Μητροπάνος, Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κούτρας και πολλούς ακόμα. Μεγάλο τμήμα του έργου του καταλαμβάνει θεατρική μουσική, ενώ το υπόλοιπο καλύπτουν διάφορα ατονικά και ηλεκτρονικά έργα με πειραματικό μάλλον χαρακτήρα.
Αυτές οι αναζητήσεις του συνθέτη αποτέλεσαν δίωδο παρουσίασης της δουλειάς του στο εξωτερικό. Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Δρέσδη, Λειψία, Σικάγου, Μπουένος Άιρες. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες, γράφοντας μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2002 τιμήθηκε για τη μουσική του στο θέατρο με το βραβείο Δημήτρης Μητρόπουλος από το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου, Θεατρικό Μουσείο. Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2019, σε ηλικία 72 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Μετροπόλιταν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Από τους τρεις γάμους του απέκτησε 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Σπουδαίος ο Θάνος Μικρούτσικος, ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο. Ένας καλλιτέχνης που έγραψε τη δική του πορεία, άφησε το δικό του στίγμα στα μουσικά και όχι μόνο δρόμενα με τις μοναδικές του συνθέσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο να αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους καλλιτέχνες που με την πορεία τους και το έργο που αφήνουν πίσω τους θα μεγαλώσουν μουσικά γενιές και γενιές. Ελπίζω να σας κράτησα πολύ καλή συντροφιά και με το βιντεάκι μου αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, αναφερόμενοι στον αξέχαστο Θάνο Μικρούτσικο, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, για τη μουσική γειτονιά των Αγγέλων. Είστε στο κανάλι Τεχνών, στο 7art, στο αγαπημένο μας κανάλι Τεχνών. Ενημερωνόμαστε ανά πάσα στιγμή για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Πώς? Κάνοντας εγγραφή, subscribe, κλικάροντας το καμπανάκι, οπότε οτιδήποτε νέο ανεβαίνει, ενημερώνεστε άμεσα. Και βέβαια, είστε πάντα δικτυωμένοι στα social media, είμαστε και εμείς εδώ, Facebook, Instagram, Twitter. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Μια μεγάλη παρέα όλοι εμείς που αγαπάμε τις τέχνες και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ φίλοι μου που με παρακολουθήσατε, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, να είστε πάντα καλά. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, πολλά πολλά φιλιάκια. Καλό υπόλοιπο ημέρας.